στο τέλος της. Μία χρονιά με τις ωραίες και χαρούμενες στιγμές της, με τις δυσκολίες της, με τις γκρίνιες κάποιες φορές, αλλά έτσι γίνεται πάντα. Όπως και στις οικογένειές μας, έτσι και ο Αμίντας είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Θεωρώ ότι όλοι εμείς που απαρτίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμίντα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για τα παιδιά σας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έγιναν και κάποια λάθη ή και παραλήψεις, αλλά όλα γίνονται με πολύ αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε και πάντα με γνώμονα να προσφέρουμε τα μέγιστα με όποιες θυσίες δεν σας κρύβω από μεριά μας για όλους εσάς. Άλλωστε, μέσα από τα λάθη μας πολλές φορές μαθαίνουμε και διορθωνόμαστε. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε για ακόμη μία φορά τα παιδιά σας. Πραγματικά, πιστεύω ότι φέτος έγινε πολύ καλή δουλειά σε όλα τα τμήματα, σε μικρούς και μεγάλους. Και φυσικά αυτό δεν θα ήταν εφικτό να το πετύχουμε χωρίς την αρρωγή και την προσπάθεια των εξαιρετικών καθηγητών και δασκάλων που έχουμε στο Σύλλογο. Οι δάσκαλοι αγκαλιάζουν με πολύ αγάπη και φροντίδα τα παιδιά σας και δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και εγώ ένα τεράστιο ευχαριστώ στους δασκάλους μας που προσφέρουν τα μέγιστα στα παιδιά μας. Η δουλειά που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι ένα μικρό δείγμα από αυτό που γίνεται όλο το χρόνο. Εννοείται πως σήμερα δεν είναι όλα τα τμήματα του Συλλόγου, διότι υπάρχουν δραστηριότητες που δεν μπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε μία γιορτή. Όπως για παράδειγμα τα τμήματα του Σκάκη, που αυτούς τους καμαρώνουμε στα διάφορα τουρνουά που λαμβάνουν μέρος και μάλιστα όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, είχαμε διακρίσεις και πρωτιές. Κάνοντας ένα μίνι απολογισμό, θα ήθελα να πω ότι τα τμήματα του Αμίντα στο πολιτιστικό κομμάτι φέτος έφτασαν τα 30. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα καταφέρουμε μέσα και από νέες δραστηριότητες να τα αυξήσουμε για να δώσουμε περισσότερες διεξόδους στα παιδιά μας. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς, τα παιδιά μας, τις εθελόντριες μαμάδες που ακούραστα βοηθούν το Σύλλογο και θα ήταν παράληψή μου να μην πω ένα ευχαριστώ στο Δήμο Αμιντέου, τον Δήμαρχο κύριο Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο, αλλά και την Περιφέρεια Φλόρινας και τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Μπύρο Στέφανο για τη βοήθειά τους. Όποιος έχει αγάπη και μεράκι και επιθυμεί να ασχοληθεί και ενεργά με τον Αμίντα, να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές που έρχονται. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στο ίντερνετ. Ο Σύλλογος έχει με το κάτω, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η γυναικεία ομάδα που παίζει στην Α1 εθνική κατηγορία, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά προκρίθηκε στην Ευρώπη. Την αντρική ομάδα που αγωνίζεται στη Β' εθνική κατηγορία, αλλά και τις ακαδημίες ηλικιακών τμήματων για αγόρια και κορίτσια. Ο Αμίντας είναι, πρέπει και επιβάλλεται να κρατηθεί ψηλά στη θέση που το αξίζει. Ως πρόεδρος, αλλά και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο και καλό καλοκαίρι με τις οικογένειές σας και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Μαέστρος η κυρία Ξένια Τσαυκοπούλου, πιάνο, κυρία Μαρία Ρουσάνοβα. Thank you.
ναυτάκι ξέρει.